αγωνιστεί στο Ζάγκρεπ στις 5 Δεκεμβρίου ένα σημαντικότατο παιχνίδι που επίσης θα μεταδοθεί από το Super Sport. Ενώ θα παίξει στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου στην Ισπανία απέναντι στην Εστουντιάντες. Η Άλβα μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα έχασε μέσα εδώ στο Max Smelling Halle. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, όχι από το Βερολίνο αλλά από το στούντιο του Κατεχάκη. Πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τη ρεβάνς από την Άλβα Βερολίνου. Τη ρεβάνς της ήττας στο Φάληρο πριν από δύο περίπου μήνες είχε γίνει το παιχνίδι, για όσους δεν θυμούνται. Ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί από τους Γερμανούς μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός που διψάει για τη ρεβάνς. Κάποια βλάβη στο δορυφόρο δεν μας επιτρέπει να έχουμε τη φωνή του Γιάννη Καραλή. Ωστόσο, ελπίζουμε σε λίγο η βλάβη να αποκατασταθεί και να είναι στον αέρα ο Γιάννης Καραλής από το Βερολίνο. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην επίθεση. Ο Σιγάλας θα πασάρει στον Τάρλατς και αυτός θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο. Να πούμε την πεντάδα της Άλμπα. Γυρίσαμε και πάλι στο Max Smelling Halle. Ένα μικρό πρόβλημα που υπάρχει με τον ήχο αποκαταστάθηκε για την ώρα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Dragan Tarlas που είδατε λίγο πιο πριν. Ο Αλέξης που βγάζει την μπάλα μακριά για το Ρόντλ. Πάλι στον Αλέξης. Θέλει να πλησιάσει στο ελληνικό καλάθι, δεν τα καταφέρνει. Ο Μπράντοβιτς θα κλέψει το Ρίβερς, πηγαίνει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Ολυμπιακός ιδανικό ξεκίνημα με το κάρφωμα από τον David Rivers. Το πρώτο καλάθι λοιπόν και από το Rivers. 4-0 για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα. Ρόντλ με τον Μπράντοβιτς. Αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Ρόντλ, ο Μπράντοβιτς και μαζί τους ο Χούπμαν, ο Αλέξης και ο Χάρνης είναι οι πέντε πρώτοι για την Άλβα του Βερολίνου. Ο Αλέξης που επιτηρεί το πρώτο εύστοχο σούτ για τους κυπεδούχους. Καλάθι τριών πόντων μειώνει σε 3-4. Αμερικανός με μεγάλη πείρα, απόφυτος στους Σύρακιους, έχει επαγγελματική καριέρα στους Golden State Warriors. Έπαιξε στη Βαγιαδολή, τη Ρεάλ, το Λιβόρνο, τη Σιένα, την Τράπανη. Το καλάθι του Μπράντοβιτς φέρνει μπροστά την Άλβα με 5-4. Ένα παιχνίδι εντυπωσιακά γρήγορο στο ξεκίνημά του. Και βέβαια είμαστε επιφυλακτικοί για το πόσο συμφέρει τον Ολυμπιακό ένα τόσο ανοιχτό παιχνίδι, τόσο γρήγορο και με μεγάλο σκορ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εδώ είναι ο Χάρνης, αν δεν το γνωρίσατε, κουρέθηκε, έβγαλε εκείνο το παραδοσιακό για αυτόν Τσεμπέρι και έβαψε ξανά τα μαλλιά του. Είναι πάντως ο γνωστός διεθνής Γερμανός που αγωνιζόταν για χρόνια στη Λεβερκούζεν και που συναντήθηκε πολλές φορές με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Ο Ρόντλ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Άντερσον που όμως θα του πάρει εδώ το φάουλ. Με την πολύ ωραία ενέργεια και το πάσιμό του, να το εδώ ο Αμερικανός. Ο παίκτης που αποκτήθηκε σαν το μεγάλο επιθετικό όπλο για την νέα σεζόν του Ολυμπιακού, Γουίλι Άντερσον. Μεγάλη θητεία στο NBA, με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς, αγωνίστηκε από το 88 μέχρι το 95 και πέρυσι στους Τορόντο Ράπτορς και στους New York Knicks. Να το εδώ ο Αμερικανός, το πρώτο του καλάθι, Ολυμπιακός και πάλι μπροστά με 5-6. Αναφέρουμε βέβαια πρώτη την γηπεδούχο Άλβα. Την Άλβα που δεν μπόρεσε να απαντήσει με την προσπάθεια του Χάρνης, πήρε όμως το φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού, το πρώτο του Πέλβης στο παιχνίδι. Ολυμπιακός με το με τον Rivers Playmaker, τον Anderson Shooting Guard, τον Σιγάλα σε θέση 3, τους Βέλπ και Τάρλατς κάτω το καλάθι. Ολυμπιακός των πολλών προβλημάτων τις τελευταίες μέρες. Εκτός ομάδας ο Παπα-Νικολάου που έκανε αρθροσκόπηση προημερών και που σιγά σιγά ξεκινάει οι προπονήσεις. Εκτός ομάδας ο Μακατσιάς με πρόβλημα στους προσαγωγούς, με προβλήματα στα πόδια του Φασούλας, ερεθισμένο το δεξί του γόνατο ο Νάκητς, με πολλά προβλήματα ερυθρόλευκη. Το follow του Τάρλατς και το σκορ 8-6, προβάδισμα και πάλι στον Ολυμπιακό. Τάρλατς που φτάνει τους 4 πόντους.
Που αξίζει να σημειωθεί ότι με 15,8 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στα παιχνίδια της Euroleague. Έχοντας το Rivers κοντά του που έχει ένα μέσο όρο 15,6 πόντων. Κούπμαν. Γυρίζει αστοχή στη ραβέρσα, βέλτο rebound. Κούπμαν, ο παίκτης που εκτέλεσε τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είχε πετύχει τότε 20 πόντους. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Βγαίνοντας πραγματικά την αυταλήνη, ο Κούπμαν, ο παίκτης που κανείς δεν περίμενε να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Λάθος συνεννόηση του Βέλτ με το Rivers. Η μπάλα πλάγια για την Άλμπα. Και το σκορ 6-8 για τον Ολυμπιακό που πάντα είναι μπροστά. Αλλά βέβαια με βραχία κεφαλή. Μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ο Αλέξης για τον Ρότλ. Τον Ομπράντοβιτς επιτηρεί ο Rivers. Ο Κοσλάβος γύρισε. Ωραία προσπάθεια και το φάουλ που στηρίζεται στον Αμερικανό. Από τον Μπρούνο Κασπερίν. Εδώ ο Σάσα Μπράντοβιτς, κοιτάξτε την reverse τρίπλα με το σώμα προφανώς θεωρείς ο Κασπερίν, γιατί άλλη ερμηνεία δεν υπάρχει για το σφυριγμά του. Μπορεί να χαρακτηριστεί μάλιστα ιδιαίτερα καθαρή άμυνα του Rivers πάνω στον Μπράντοβιτς αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, οι διαιτητές αποφασίζουν και ο Μπράντοβιτς μειώνει στον πόντο 7-8 και έχει βέβαια δικαίωμα για δεύτερη βολή. Μπράντοβιτς που έχει μέχρι τώρα 3 πόντους. Θα τους κάνει 4 σοφαρίζοντας τον αγώνα. 8 όλα. Το Rivers. Οι δύο ομάδες πάντα σε man-to-man από την έναρξη του παιχνιδιού. Και με δύο εκπροσώπους της μεγάλης των πλάβης σχολής, τους πάγκους τους, τον Πέθιτς και τον Νίκοβιτς, να δίνουν τη δική τους μάχη. Βέλπ. Έξοχη προσποίηση, τον αδική κατάληξη μπάλας, όχι όμως και τον Τάρλατ. Ο Σαφηρίο μάζεψε εκεί το rebound και πέτυχε το καλάθι. 18 για τον Ολυμπιακό με τον Τάρλατς να έχει ήδη 6 πόντους. Αλέξης το σούτ. Στο rebound ο Κούπμαν. Σε καλύτερο σημείο στο κέντρο της ρακέτας του Ολυμπιακού. Σάσα Κούπμαν που χρειάζεται προσοχή. Εκεί ύψος 2 μέτρα και 16 εκατοστά. Και δείχνει ιδιαίτερα βελτιωμένος, αισθητά βελτιωμένος φέτος. Κάρνης για τον Ρόντλ. Με αντίπαλο τον Άντερσον. Ο Ρόντλ αστοχή. Το rebound από τον Τάρλατς και η μπάλα στα χέρια του Rivers. Ολυμπιακός πάντα μπροστά με 18 όπως βλέπετε και στους δέκτες σας, ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο πεντάλεπτο. Το φάουλ που είδατε ήταν το πρώτο του Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι και το δεύτερο ομαδικό για την Άλμπα. Ολυμπιακός έχει 3. Η μπάλα βέβαια θα παιχθεί από πλάγια τον Γιώργο Σιγάλα. Έξω κυφάσα στον Τάρλατς, θα νικήσει το Ρόντλ. Αστοχή, αλλά είναι ο Άντερσον εκεί που παίρνει ουσιαστικά το επιθετικό rebound. Το follow είναι επιθετικό rebound και καλά τη στατιστική και αυτό ακριβώς έκανε ο Άντερσον, μάλιστα με ιδιαίτερα πιο ψηλούς αντιπάλους όπως ο Χούπμαν. Ο Αμερικανός με 4 πόντους λοιπόν ανέβασε τη διαφορά στους 4, 12-8. Ο Μπράντοβιτς. Ένα ωραίο πλάνο της γερμανικής τηλεόρασης που σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πώς στείνονται οι πεντάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μια άποψη δηλαδή που μπορεί να σας δώσει την κατάσταση που επικρατεί μέσα στη ρακέτα και μακριά από την μπάλα. Όπου για την ώρα έχουμε πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Ο Τάρλατς ακολουθεί παντού τον Αλέξης. Για να δούμε τον Ομπράντοβιτς στο τρίποντο. Το rebound από τον Τάρλατς. Ενώ ο Βέλπ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Κούπαν. Άντερσον. Ο Σιγάλας περιμένει το Rivers για να το αφήσει την μπάλα. Και από τον Αμερικανό playmaker θα ξεκινήσει επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για να εκπνεύσει ο χρόνος στο 30. 5 δευτερόλεπτα τώρα, 4 πρέπει να βιαστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Άντερσον δεν ξέρω αν ξέρει το χρόνο, επιχειρεί το σουτ, μαζεύει το επιθετικό rebound. Νέα ενέργεια του Άντερσον την εκδηλώνει γρήγορα. Δεν θα δικαιωθεί, ο Φέλπ είναι εκεί, το rebound, follow από τον Τάρλατ. Γιγαντομαχία πραγματική που όμως δικαιώνει το Χούπμαν. Ο Μπράντοβιτς κάνει το lay-up. Σπάνια φάση στο παιχνίδι. Πιστέψτε μας, είναι δύσκολο να δει κανείς τον Μπράντοβιτς να στοχεί σε lay-up. Αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό έγινε και αυτό. 8-12. Νευρικότητα στις τελευταίες επιθέσεις και των δύο ομάδων. Όπως εδώ του Rivers που είδε τον Τάρλατς, αλλά ο Αλέξης κατάλαβε την πάσα του και την έκλεψε. Ο Μπράντοβιτς. Ο Χάρνης από τη γωνία για 3. Σέρμπολ. Το Άντερσον. 8-12. Ακόμη το σκορ. Σιγάλας. Τελειώνει τον εφηδιασμό με ευκολία.
Και επιτέλους ξεκολλάει ο Ολυμπιακός από τους 12 πόντους, 14-8. Ο Ολυμπιακός που για την ώρα πηγαίνει όπως ακριβώς θα ονειρεύεται ο Ίβκοβιτς. Το χαρακτηριστικό ότι όλοι οι πόντοι του Ολυμπιακού προήρθαν μέσα στη ρακέτα. Δυστυχώς όμως έχει δεύτερο τρίποντο η Άλμπα με τον Αλέξης. Μετά από το καλάθι τριών πόντων που είχε πετύχει λίγο πιο πριν ο Αμερικανός. Ευστοχή για δεύτερη φορά τα 6-25. Μειώνοντας σε 11-14. Rivers. Άντερσον. Έξω την μπάλα για το Βέλ που ανακάλυπτο στην κορφή. Το rebound από το Χάρνης. Όσο και θα φαίνεται περίεργο, είναι ο δεύτερος rebounder της ομάδας του στην EuroLeague πίσω από το Χούμαν. Και ο Ολυμπιακός με πέμπτο ομαδικό. Και στην επαναφανά ο Ρόντλ για τον Ομπράντοβιτς που σου πάρει για τρεις, η μπάλα κόλλησε. Και θα έχουμε τζάμπολ βέβαια. Ο Ζήχ έδειξε αμέσως. Και εδώ τώρα πηδούν από κάθε πλευρά όποιοι παίκτες θέλουν οι προπονητές τους. Χούφμαν με το Βέλ στο τζάμπολ, το κερδίζει ο Χούφμαν, κρατάει την μπάλα ο Χάρνης, νέα επίθεση για την Άλμπα. Ρόντλ θέλει να πλησιάσει, μάχη του Χούφμαν για τον ριμπάουν, ο Βέλ του βγάλε την μπάλα τα χέρια και τώρα ο Σιγάλας για τον Άντερσον που πάει, εκπληκτική προσπάθεια αλλά στο χολέι-απ. Ο Τάρλας διαμαρτύρεται και πρέπει να έχει δίκιο, η μπάλα πρέπει να ήταν για τον Ολυμπιακό στην πλάγια παραφορά και όχι για την Άλμπα. Κοιτάξτε εδώ την εντυπωσιακή ενέργεια του Άντερσον, κακή εκτίμηση όμως. Ο Τάρλατς δεν ακουπάει την μπάλα, που από τα χέρια του Χάρνης φάνηκε να φεύγει εκτός γηπέδου. Ο Ρόντλ στην προσπάθεια διώχνει ο Τάρλατς και κερδίζει ο Ρίβερς. Νέα επίθεση του Ολυμπιακού με το Ρίβερς που θέλει να τρυπήσει την άμυνα της Άλμπα. Φάουλ από ποιον, από τον Ομπράντοβιτς πρέπει να είναι, που έκανε το φάουλ πριν ξεκινήσει το πάσιμο ο Ρίβερς και γι' αυτό ο Γκασπερίν δείχνει, κοιτάξτε εδώ, στο πρώτο βήμα έχει γίνει πριν το φάουλ και όχι εδώ. Μπορεί να κάνει δύο φάουλ ο Ομπράντοβιτς, αλλά ο Γάλλος ήταν υποχρεωμένος και ορθά έπραξε να σφυρίξει το πρώτο. Έτσι μπάλα θα παιχτεί από πλάγια για τον Ολυμπιακό και το 14-11 παραμένει για την ελληνική ομάδα. Ο Ομπράντοβιτς που υπέπεσε στο δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Εκτός φάσης φάουλ από το Χούπμαν στον Τάρλατς. Και έχουμε την αλλαγή με την έξοδο από τον αγώνα του Ρόντλ και την είσοδο του Άρικ Πάμπου. Βάζει ένα παίχτη 2-5, πολύ δυνατό και κοντά στο καλάθι. Τον νιγηριανής καταγωγής, πολιτογραφημένο Γερμανό βέβαια, τον Στέφεν Άρικ Πάμπου. Που εδώ μαζεύει, όχι ο Αλέξης ήταν αυτός που μαζεύει στο ριμπάουν. Ο Μπράντοβιτς. Χάρνης. Πάλι ο Μπράντοβιτς με το Ρίβερς. Βρίσκει το χώρο στη ρακέτα του Ολυμπιακού, αλλά στοχή. Το rebound ο Τάρλατς. Και τώρα ο Σιγάλας, βλέποντας όλη την Άλμπα πίσω, περιμένει να κατέβουν οι συμπαίκτες του. Άντερσον. Ο Σιγάλας που θα δοκιμάσει για τρεις, αστοχή. Ο Άντερσον κερδίζει το rebound. Ο Αμερικανός είναι άστοχος όμως το σουτ. Δεν ολοκλήρωσε την πολύ έξυπνη ενέργειά του στο επιθετικό rebound. Και ο Μπράντοβιτς αλλάζει με το Χούπαν. 11-27 ακόμη για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Ολυμπιακός προηγείται πάντα αλλά με βραχία. Διαφορά τριών πόντων, 14-11 και οι Γερμανοί έχουν την επίθεση. Ο Μπράντοβιτς. Χάρνης που ζητάει βοήθεια. Θα τη βρει στον Άρικ Μπάμπου, βάζει στο χέρι του Οβέλ, πίνε πλάγια για την Άλμπα. Στην οποία υπολείπονται ακόμα για 7 δευτερόλεπτα και αυτό φωνάζει ο Ίβκοβιτς από τον πάγκο στους παίκτες του. Χάρνης που πήρε την εντολή από τον Πέσης να σουτάρει γρήγορα, το μακρινό ριμπάνο Άντερσον. Τάρλατς. Ο Σιγάλας με το Ρίβερς. 11 λεπτά ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Βέλπ. Ο Άντερσον. Πέρασε ο Άντερσον προς τα μέσα, πρέπει να γίνει φάουλ εκεί. Κάποιο πόδι απλώθηκε και ουσιαστικά δέχτηκε τρικλοποδιά ο Αμερικανός.
Αρικβάμπου βγάζει έξω για τον Αλέξη. Αυτός προτιμάει την πάσα αντί για το σουτ. Ο Χούπμαν πλησιάζει. Χώρο βέβαια δεν βρίσκει. Έτσι ο Μπράντοβιτ θα πάει σε αρχή επίθεση. Ακόμη 13 λεπτά για την Άλμπα. 13 δευτερόλεπτα, συγγνώμη. Αλέξη, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αμερικανό που πήρε την εσωτερική. Κάψε την μπάλα με το lay-up στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. 8 η πόντη του Αλέξης, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Εδώ και πάλι εντυπωσιακή ενέργεια μπροστά στον Τάρλαντ. 13-14 με ένα σερί 5-0 της Άλμπα. 10 και 5 ακόμη για το τέλος ημιχρόνου. Τάρλαντ με δύναμη τη ραβέρσα νικάει το Χούφμαν. Ο Τάρλαντ που είναι πιο κοντός από τον αντιπαλό του, αλλά σαφώς πιο δυνατός. Εδώ ο Dragan Tarlas που έφτασε τους 8 πόντους και αυτός και έχουμε το πρώτο time out. Όταν σκέφτεστε την άνεση σε ένα χώρο όλο δικό σας. Την απόλυτη ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αναπαυτικό, σίγουρο και φιλόξενο, όπου τα πάντα είναι ακριβώς όπως τα θέλετε, τότε τι σκέφτεστε? Σωστά. Όμως το σπίτι σας δεν σας μεταφέρει παντού με δυνατούς πολυβάλβητους κινητήρες που θέλουν σέρβις μόλις κάθε 20.000 χιλιόμετρα. Νιώστε λοιπόν σας το σπίτι σας στο νέο Fiat Marea. Fiat Marea, Fiat Marea Weekend. Ο χώρος σας. Απολαύστε μπάσκετ με την Άμστελ, γιατί έτσι σας αρέσει. Ο χρόνος του time out ολοκληρώθηκε, εδώ είναι ο Σβέτισλαβ Πέσιτ, ο Γιουγκοσλάβος προπονητής της Άλμπα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ομπράντοβιτς να δέχεται την πίεση του Ρίτερ σε όλο το γήπεδο. Να λοιπόν μια νέα εντολή του Ιβκοβιτς στους παίκτες του, συγκεκριμένα στον Αμερικανό Playmaker. Να πιέσει τον Ομπράντοβιτς που οδηγήθηκε στο λάθος, κλέβει ο Σιγάλας. Στην πρώτη εφαρμογή λοιπόν του πρέσ σε όλο το γήπεδο. Υπήρξε κέρδος για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα του Ιβκοβιτς. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο κάτω αριστερά. Πέρασμα στο Τάρλαντ, έκοψε ο Χούπμαν και βγαίνει ο Ρόντλ. Με τον Αρικβάμπου σε γρήγορη επίθεση, το lay-up από τον Αρικβάμπου. Το πρώτο καλάθι του Στέφεν Αρικβάμπου και το σκορ 15-16, διαφορά στον πόντο. Είδατε και πάλι πώς, 9 και 20 για το τέλος του χρόνου. Ο Σιγάλας με τον Ρόντλ. Ο Βέλτ, που έχει τώρα αντίπαλο τον Αρικβάμπου. Άντερσον για το Σιγάλα. Πάντα σε man to man η άμυνα της Άλμπα. Πέρασμα του Rivers για τον Τάρλαντ. Ο Κούπαρ κάνει νέο φάουλ. Το δεύτερο του πάνω στον Dragan Tarlas. Ολυμπιακός που διαπιστώνεται ότι δεν έχει μέχρι στιγμής τη βοήθεια ούτε του Φασούλα ούτε του Νάκης. Επαναλαμβάνουμε ότι τραυματίες βρίσκονται στον πάγκο. Λίγο πριν πέρασε και ο Στουρκ στο γήπεδο, αντικαθιστώντας τον Χούπμαν που όπως είπαμε υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ, ενώ ο Αρικβάμπου πιο πριν είχε πάρει τη θέση του Χάρνης. Ρίβερς, Έρμπολ, ο Βέλπ πήγε προς την μπάλα. Τελικά ο Ζιχ έδωσε όπως έπρεπε βέβαια στην Άλπα για την πλάγια παραφορά. Ο Μπράντοβιτς. Αλέξης για τον Ρόντλ. Ο Μπράντοβιτς με τον Ρίβερ. Το σκριν από τον Οστούρκ και γρήγορα ο Φέλ. Κατά το καλάθι όμως ο Αρικβάμπου που καθυστέρησε, παίρνει το φάουλ. Έχασε την ευκαιρία να πετύχει έτσι και το καλάθι. Θα διηγηθεί λοιπόν σε δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ του Άντερσον που είναι και για αυτόν το δεύτερο. Όπως θυμίζω, δύο φάουλ προσωπικά έχει και ο Πέλ. Ολυμπιακός 6 ομαδικά, 5 η Άλμπα. Αρικβάμπου στις ελεύθερες βολές. Με την πρώτη στο Παρίσι 16-16. Η Άλμπα τώρα θα περάσει μπροστά στο σκορ με 17-16, όπως βλέπετε και στους δέκτες. Ο Γιώργος Σιγάλας τώρα θα δώσει για τον Rivers.
Ξανά και πάλι στον αέρα από το στούντιο του Κατεχάκη να ξαναπούμε, καθώς μια βλάβη πάλι στο δορυφόρο. Όμως με ειδοποιούν ότι ο Γιάννης Καραλής μπορεί να μιλήσει και πάλι. Μικρόφωνο στον Γιάννη Καραλή. Για το καλάθι, βήματα στηρίζει ο Γάλλος. Ο Καστερίν που δίνει την μπάλα πλάγια στην Άλβα. Ο Γάλλος διαμαρτύρεται, κοιτάξτε εδώ. Έγινε φάουλ από τον Ομπράντοβιτς, συνέχεια σαφώς έκανε βήματα στην Γάλλος, αλλά έπρεπε την προσπάθεια του Ομπράντοβιτς να την χρεώσουν με φάουλ οι διαιτητές. Ρόντλ. Ο Σδούρκα στο χ, το ριμπάουν από τον Ντάρλατς, μεγάλη πάσα στον Άντερσον που θα τελειώσει με εκπληκτικό κάρφωμα τον εφηδιασμό και το προβάδισμα και πάλι στον Ολυμπιακό με 18-17 μας. Μετά από αυτό το εντυπωσιακό καλάθι του Αμερικανού που φτάνει τους 6 πόντους. Δείτε εδώ και πάλι αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν το Mahawk Slam, το κάρφωμα σε κούρι δηλαδή. Μια σπεσιαλιτέ ενός μεγάλου άσου των Lakers, James Worthy. Το επιθετικό ριμπάουν από τον Αρικ Μπάμπου και νέα επίθεση για την Άλβα με τον Ρόντλ. Ο Σιγάλας πιέζει, ο Ρόντλ προσπάθησε να περάσει, πήρε το φάουλ από τον Σιγάλα. Εδώ ο Χένρικ Ρόντλ, δείτε και πάλι. Το δεύτερο βήμα τον απόδειξε με το σώμα και στη συνέχεια έκανε και με το φάουλ χέρι. Και με το χέρι σημαίνει φάουλ ο Σιγάλας. Ο Ρόντλ λοιπόν έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ρόντλ που δεν έχει σκοράρει ακόμα στο παιχνίδι. Και ευτυχώς για τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να μην έχει πόντο μετά την πρώτη βολή. Ο Ρόντλ που έχει αγωνιστεί και στα 5 παιχνίδια της Άλμπα και είναι ο τρίτος σκόρερ της ομάδας με ένα μέσο όρο 12,8 πόντων. Σήμερα είναι για την ώρα στο 0, ενώ είναι και ο πιο πλουραλιστής, ας το πούμε έτσι, παίκτης των Γερμανών με 20 ασίστ, είναι πρώτος αυτή την στατιστική. Και λογικό είναι βέβαια, καθώς είναι ο ένας από τους δύο γκάρ που χρησιμοποιεί ο Πέσης συνήθως. Σιγάλος για τρεις. Έγινε φάουλ από τον Αζούρκ στο Βέλπ. Ο σέντερ του Ολυμπιακού σπρώχθηκε από τον τουρκικής καταγωγής Γερμανό. Δείτε εδώ και πάλι, πηγαίνει ο Βέλπ, έχει καλύτερη τοποθέτηση, έβαλε τον αγώνα του ο Στουρκ. Απόδειξε τον Βέλπ. Η αλλαγή με την έξοδο από το παιχνίδι του Ομπράντοβιτς και την είσοδο του Μάρκο Πέσιτς, ο Σβέτης λαβέρισε το γιο του στον αγώνα. Ο Πιτσιρικά που πάντως δεν παίζει με μέσο, είναι 20 ετών, έχει ύψος 1,97 και είναι μεγάλο ταλέντο, ενώ για τον Ολυμπιακό Φασούλας πήρε τη θέση του Βέλπ. Εδώ ο Παναγιώτης Φασούλας. Άντερσον. Περνάει την μπάλα κάπως δύσκολα για τον Τάρλατς που όμως τη συγκρατεί. Πάλι ο Αμερικανός που κλείνεται από το Ρόντλ. Άντερσον γυρίζει στο Φασούλα, το Ραβερσέ ίσα ίσα που φτάσει μπάλα Στεφάνη και τώρα ο Πέσης. Ο Ρόντλ προσπάθησε να κάνει τον πάσιμο, έγινε φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στο Ρόντλ που όμως θα εκτελεστούν μετά το time out που έχει καλέσει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Για γρήγορο αποτέλεσμα στον πόνο και στον πυρετό, αμέσως από τέλ σε αναβράζοντα δισκία. Για τη γρήπη και το κρυολόγημα, αναβράζοντα δισκία από τέλ με βιταμίνη C. Από τέλ, αποτελεσματικό στον πόνο και στον πυρετό και σε απλά δισκία. Όταν οι Ιάπωνες εγγυώνται λύση, μιλάνε σπαθί. Αυτό οι Έλληνες το εκτιμούν ιδιαίτερα. Στο κρύο κλιματιστικά Fujitsu. Πρώτα σε πωλήσεις χειμώνα-καλοκαίρι. Fujitsu. Με την πενταετή εγγύηση Φιδάκη Σκότης. Ξανά και πάλι από το Βερολίνο για το, για τη συνέχεια. Ένα time out. Όπου έτσι ήταν έμορφος ο Πιτσιρίκος, η κυρίτερη στην Κάλμπα, έδωσαν το δικό του χορευτικό σοου. Είναι επικουρούμενος βέβαια από την μασκό των κυπεδούχων. Ένα πτηνό ντυμένο με την στολή της Κάλμπα και φορώντας τη φανέλα του Πιτσιρικά του Μάρκο Πέσιτς, αυτή δηλαδή με το νούμερο 7.
Ο αγώνας θα ξαναρχίσει λοιπόν με τις ελεύθερες βολές από το Ρόπι. Ο Γερμανός στο Παρίζι 18-18 με την πρώτη βολή. Και ξένοντας έδωσε τον πρώτο του πόντο μετά από δύο άστοχες βολές στο σωστή από τη γραμμή. Και τώρα δίνει προβάδισμα στην Άλμπα με 19-18. Η Άλμπα που τα είπαμε και στην αρχή. Μετά την νίκη του παιδιού του Ολυμπιακού, η ηθίστηκε εδώ στο Βερολίνο από την Εστουδιάδε με ένα πόντο 78-79. Έχασε στο Ζάγκρεπ από την Τσιμπόνα 78-68. Όπως και στην Πολώνια του Τιμ Κίστεν με 82-72 για να νικήσει στην τελευταία αγωνιστική για δεύτερη φορά. Τη Σαρλερουά με 94-73 εδώ. Να δούμε τον Νάκητ στο πρώτο του σουτ και μάλιστα τριών πόντων, αλλά ήταν άστοχο. Νάκητ που πήρε τη θέση του στη γάλα. Αρικουάμπου. Έχει γίνει φάουλ στο ξεκίνημα. Λογικά δεν θα έχει βολές ο Αρικουάμπου, αλλά την μπάλα πλάγια. Για να δούμε το σουτ. Αλλά όχι, έχει συμπληρώσει, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός. Αφάουλ. Αυτό ήταν μάλιστα το ένατο. Έτσι ο Αρικουάμπου θα πάει στη γραμμή για ελεύθερες βολές. Οι Γερμανοί που έχουν 7 ομαδικά στο επόμενο φάουλ τους λοιπόν θα έχει το πόνι και τις βολές και ο Ολυμπιακός. Άστοχος ο Αρικπάπης στην πρώτη βολή. Ευτυχώς για τους ερυθρόλευτες και άλλοι είναι ιδιαίτερα άστοχοι από τη γραμμή. 19-18 το σκορ, 6 και 12 για το τέλος. Βλέπετε στο βάθος τον χρόνο που υπολείπεται πάνω από το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων. Με τη δεύτερη βολή του Αρικπάπου το σκορ 20-18. Με 5 πόντους του Στέφανα Ρικπάμπου στο παιχνίδι. Ρικπάμπου που μαζί με τον... για να δούμε τον Ντάρλας, το follow στην εξαιρετική ασίστ του Ρίβερ. 10 πόντους από τον Τράγκαν Ντάρλας και ο Ολυμπιακός στο Φαρίζι, 20 όλα. Πέσεις. Ο Πέσης με τον Αρικπάπου, τον Οστούρκ, τον Χάρνης που έχει γυρίσει το παιχνίδι και το Ρόπι που έχει την πάλι την πεντάδα της Άλμπα. Ο Άντερσον έκανε φάουλ στον Οστούρκ, το καλάθι δεν μετράει. Ενώ για τον Ολυμπιακό την πεντάδα παρτίζουν ο Ρίβερς, ο Άντερσον, ο Νάκης, ο Φασούλας και ο Τάρλας. Το τρίτο φάουλ από τον Άντερσον, όπως τρία έχει και ο Φιγάλας, θα προστατεύσει λοιπόν και αυτόν ο Ίβκοβιτς, αποφύγοντας τον και ρίχνοντας τον Τόμιτς στον αγώνα. Ο Ζήφ όμως δείχνει στον Ίβκοβιτς ότι για την ώρα δεν έχει δικαίωμα αλλαγής, έτσι περιμένει ο Τόμιτς για την είσοδό του. Και ενώ ο Τούρκ έκανε το σκορ 21-20. Με την πρώτη βολή, εξαίρετος και τον πρώτο του πόντο. Και 22-20 τώρα, προβάδισμα για την Άλμπα με ένα καλάθι. Ρίβερς. Το πάστιμο, η πάστα του δύσκολη έξω για τον Άντερσον, ο Ρόμπι παραλίγο να κλέψει, ο Άντερσον να σταθεί, ριμπάουν από τον Αρικπάτου και στα χέρια του πιτσιρικά του Μάρκο Πέσης. Πέντε και 12 ακόμη για το πρώτο μέρος, 22-20 το σκορ. Σε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα από τις συνεχείς παροτρύνσεις των Γερμανών για την ομάδα του. Εξαιρετική πάσα από τον Πέσης. Το κάρφωμα από τον Οστούρκ που κερδίζει και τον πόνους για μία ελεύθερη βολή. Είδατε και πάλι εδώ το κάρφωμα και το πρώτο φάουλ, το δεύτερο συγγνώμη φάουλ από τον Παναγιώτη Πασούλα. Δείτε εδώ από αυτό το πολύ όμορφο πλάνο το καθαρό φάουλ του Πασούλα, το σκορ 24-20 και μία βολή για τον Θεό Μάνο Οστούρκ. Αναλαμβάνουμε κατά το ίμιση η φάση ανήκει στον πιτσιρικά τον Πέσης που πηγαίνει πολύ καλά και σήμερα. Το rebound του Τάρλας και τώρα ο Ρίβερς. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Τάρλας. Το κάρφωμα απάντηση από τον Τράγκαν Τάρλας που με 12 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. 24-22 ο Ολυμπιακός μία ανάσα και πάλι από την Άλμπα. Ένα μεγάλο τέρμπι στην Max Mellick Halle. Με τις δύο ομάδες να δείχνουν ότι θα διεκδικήσουν την νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Για να δούμε. Ρόντλ. Ο Χάρνη. Επιθετικό φάουλ στον Άκη. Ο Χάρνη αγριοκοιτάει το Ζήκ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο.
Κοιτάξτε εδώ και πάλι, σαφώς με το δεξί του αγώνα έσπρωξε στο κέντρο του σώματος τον Άκη. Δεν πρέπει ο παίκτης που δέχεται την απόθεση να σοριαστεί και στο παρκέ για να στηρίξουν οι διαιτητές. Το πρόσημο είναι έτσι κι αλλιώς από μόνο του φάουλ. 24-22, 4 και 20 ακόμη. Τόμιτς. Ο Τόμιτς με τον Πέστης κοντά του. Ρίβερς. Ο Ρίβερς σε συμπληγάδες και πραγματικά τράκαρε στο σώμα του Οστούρκ. Ευκαιρία λοιπόν στην Άλμπα για επίθεση. Την Άλμπα που κρατάει το προβάδισμα. 3 και 53 για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Αλέξης για το Χάρνης. Ο Ρόντλ. Πήρε το σκρίνα τον Αλέξης, δεν βρήκε φόρο, βγάζει έξω για το Χάρνης. Ούτε αυτός κατάφερε να κάνει τον πάσιμο, το δοκιμάζει και ο Στουρκ, τον κόβει ο Φασούλας, έχει κάνει και βήματα ο Στουρκ. Άργησε πολύ να σφυρίξει ο Ζήφ. Ο Ίφκοβιτς έκανε κάποια παράπονα, γι' αυτό σφυρίζει ο Καστερίν κάνοντάς τις στάσεις. Εδώ βλέπετε τον Στουρκ. Και τώρα το ζευγάρι Καστερίν Ίφκοβιτς με την χαρακτηριστική κίνηση του Γιουγκοσλάβου τεχνικού του Ολυμπιακού, ότι πρέπει και αυτός να σφυρίζει. Ο Γάλλος πραγματικά όχι απλά δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει πάρει για την ώρα καν τα σφυρίγματα που πρέπει να παίρνει αυτό στον αγώνα. Ρίβερς. Ο Νάκης που βρίσκει χώρο. Το jump shoot αφού είχε αποφύγει το Ρόντλ και ο Ολυμπιακός στο Παρίσι 24-24 με το πρώτο καλάθι του Φράνκο Νάκη. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αλέξης, ο Χάρνης τώρα. Φάουλ εκτός φάσης από ποιον? Από τον Ρίβερ. Το δεύτερο φάουλ από τον Αμερικάνο playmaker του Ολυμπιακού, τον David Ρίβερ. Ενώ ο Πέσης επανέφερε στον αγώνα τον Ομπράντοβιτς και απέστειλε το Χάρνης. Λογικά λοιπόν με τον γιο του, τον πιστηρικά που εδώ έχασε την πρώτη βολή, τον Μάρκο Πέσης, αλλά και τους Ομπράντοβιτς Ρόντλ στην πεντάδα, ψάχνει για πιο γρήγορο ρυθμό. Ο Στουρκ παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Αλέξης δοκιμάζει για τρεις. Θέλει προσοχή ο Αμερικανός, είναι εξαιρετικό σουτέρ. Ο Αλέξης έφτασε τους 11 πόντους με 3 τρίποντα. Εδώ και πάλι η τελευταία βόμβα από τα 6-25 από τον Αμερικανό, τον Γουέντελ Αλέξης. Τα είπαμε και πιο πριν, μεγάλη πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τη φανέλα της Βαγιατολίδ, της Ρεάλ, του Λιβόρνο, της Σιένα, της Τράπανη, της Μακάμπι του Τελαβίβ, της Ρέτζιο Καλάμπρια. Πέρυσι στην Λέβα Λουά και φέτος στην Άλμπα την καταστάτηση του Αλιπέκοβιτς, του Σλοβαίνου, που έφυγε για την Τουρκία. Ο Ρίβερς έχασε την πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 27-24 μετά το τρίποδο του Αλέξης λίγο πιο πριν. Άστοχος για δεύτερη φορά ο Ρίβερς. Ο Φασούλας δεν κατάφερε να πάρει το rebound και τώρα ο Πέσιτς. Που έχει αντίπαλο το Ρίβερς. Ο Ρόντλ με τον Τόμιτς. Ο Μπράντοβιτς με τον Άκητς. Ψάχνει να βρει χώρο, κάνει έρμπολ τελικά. Καλή η άμυνα του Νάκης πάνω στον Σάσο Μπράντοβιτς, που δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα, και έχουμε νέο time-out που ζήτησε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Like you. Bergman Corp.
Είμαστε επικεφαλής. Είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί είμαστε οι μόνοι που εφαρμόζουν τη μέθοδο λέιζερ στη μεταμόσχευση μαλλιών. Είμαστε μοναδικοί. Γιατί το αποτέλεσμα είναι πολύτιμο και εγγυημένο για όλη σας τη ζωή. Είμαστε έγκυροι. Γιατί συνεργαζόμαστε με κορυφαίους γιατρούς. Είμαστε διακριτικοί. Γι' αυτό μας προτιμούν οι περισσότεροι επώνυμοι Έλληνες. Bergman Corp. Είμαστε επικεφαλής. Γυρίσαμε φίλες και φίλοι του Super Sport στην Max Melling Halle και βλέπετε τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στην εξέδρα από τους Έλληνες φιλάθλους που συμπαρίστανται στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που είναι στην επίθεση με τον Τόμιτς, το σκορ 27-24, 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Το λάθος στην πάσα προς τον Ντάρλατ. Ο Ρίβερς όμως κλέβει με τη σειρά του την πάσα του πέστη στον Ομπράντοβιτς. Ο Τόμιτς για τον Ντάρλατ. Από κοντά θα ευστοχίσει 14 η πόντη του Ντράγκαν Ντάρλατ. Αναλαμβάνουμε, μη σας εκπλήσει αυτό. Με 15,8 πόντους ο Ντάρλατ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα παιχνίδια της Euroleague. Το σκόρ 27-26. Θυμίζουμε για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε το σούτ από τον Αλέξη Άστοχο. Rebound και πάλι από τον Αμερικανό. Ολιγορία της άμυνας των Ερυθρολέσκων. Το Αλέξη φτάνει τους 13 προσωπικούς πόντους. Το σκορ 29-26, διαφορά και πάλι στους 3. Λέγαμε και πριν για τον Ολυμπιακό, 14 πόντους ο Τάρλατς, 6 ο Άντερσον, 2 ο Σιγάλας, 2 ο Ρίβερς και 2 ο Νάκητς. Σύνολο 26 πόντων. Ρίβερς, προσπάθεια για backdoor στον Τάρλατς, λανθασμένη προσπάθεια όμως. Πολύ ψηλή η πάσα, ο Τάρλατς δεν τα κατάφερε και μάλιστα έχουμε τώρα το φάουλ από τον Τόμιτς στον Ομπράντοβιτς. Οι δυο τους τάπαν πριν το τζάμπολ. Παιδιά της Ιγκοσλαβίας και οι δυο. Προφανώς βέβαια γνωστοί και εκτός γηπέδου. Σας ο Ομπράντοβιτς που όπως βλέπετε έχει 2-2 βολές για την ώρα με 4 πόντους. Ο οποίος κάνει 5 και διατηρεί το 100% από τη γραμμή. Το σκορ γίνεται 30-26. Διαφορά αυτή των 4 πόντων που μπορεί να γίνει και 5. Δεν έγινε ευτυχώς. Είναι η μεγαλύτερη για τους Γερμανούς. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Όπως βλέπετε πάνω αριστερά στο χρονόμετρο, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ρίβερς στη διείσδυσή του, το φάουλ από τον Πέσης. Δικαίωμα για 2 βολές στον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο Τουρ. Το φάουλ και πάλι από τον Πέσιτς. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Στούρκα έκανε το φάουλ και σωστά ο Γερμανός σκηνοθέτης πήγε πάνω του. Έχουμε νέο time out που ζήτησε ο Στέτισλαβ Πέσιτς που βλέπετε εδώ. Κινούμε συνεχώς και η Panafon κινείται μαζί μου. Ένα με μένα, ένα με τη ζωή μου. Είναι η φωνή της γυναίκας μου, το γελάκι της κόρης μου, το και για τη συμφωνία που περίμενα να κλείσω. Με την Panafon ξέρω ότι είμαι μέσα στη ροή της δουλειάς. Ξέρω ότι δεν κρατάω στο χέρι μου ένα απλό κινητό, αλλά ένα τέλειο συνεργάτη. Γιατί η Panafon είναι ό,τι περίμενα από την κινητή τηλεφωνία. Είναι η τέλεια επικοινωνία μου με τον κόσμο. Panafon, το παν στην επικοινωνία. Οι οδηγίες του Πέσης ολοκληρώθηκαν και γι' αυτό ζήτησε να διακοπεί πιο νωρίς ο χρόνος του time out. Ακόμη λοιπόν 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός χάνει 30-26 από την Άλμπα. Διαφορά 4 πόντων και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές με τον David Rivers. Το Rivers που μειώνει στους 3. 30-27 και βέβαια έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή. Ο Αμερικανός που έχει πετύχει μόλις 3 πόντους στο πρώτο ημίχρονο για την ώρα. Τους κάνει 4, ψύχρεμος από τη γραμμή, μειώνει 30-28 στο ένα καλάθι. Λογικά υπάρχει από μία επίθεση για την κάθε ομάδα, εκτός βέβαια αν μεσολαβήσει φάουλ. Γρήγορο τουλάχιστον. Κάτι που σαφώς οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν θέλουν να κάνουν. Φασούλας βάζει το χέρι του και κλέβει από τον Χούπμαν. Για να δούμε το Ρίβερ. Με τον Ντάρλατς που πηγαίνει για το κάρφωμα, φάουλ του Αλέξης. Προσπάθησε να τον κόψει στο ύψος του καλαθιού. Εντυπωσιακή φάση, δείτε και πάλι ο Ρίβερς, την τελική πάσα στον Τάρλατς. Τα δύο βήματα, το φάουλ από τον Αλέξης που έβαλε το δεξί χέρι προς την μπάλα και με το αριστερό, σε αυτό το πλάνο δεν φάνηκε. Έσπρωξε στην πλάτη τον Τάρλατς.
Του στελεί τις δύο βολές. Η πρώτη είναι άστοχη. Το 30-28 παραμένει, 32 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σέντερ του Ολυμπιακού έχει 14 πόντους. Τους κάνει τώρα 15 και είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, όχι μόνο της ομάδας του. 30-29. Βλέπετε πάνω το χρονόμετρο. Ο χρόνος δεν είναι ολόκληρος για την Άλμπα. Αν εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια η γερμανική ομάδα, θα αφήσει περίπου 2-2,5 δευτερόλεπτα και στον Ολυμπιακό. Ο Μπράντοβιτς, ο Χάρνης, πέρασμα για τον Ρότλ. Θέλει να βγάλει έξω ο Ρότλ στον Αλέξη, υπάρχει φάουλ από τον Τόμιτς, που παρότι εκεί στην αρχική φάση που δέχτηκε ο Ρότλ βγήκε σε ένα μισμάς, όπως λέμε, ο Ρότλ είναι πιο ψηλός και τον είχε πάει κοντά στο καλάθι. Κατάφερε με σωστή άμυνα να τον βγάλει μακριά, αλλά κατά τον Ζήχ έκανε φάουλ στη συνέχεια. Όπως βλέπετε, ο Ρότλ έχει 2-4 βολές απόψε. Είναι εύστοχος όμως αυτή τη φορά, κάνει το σκορ 31-29, διαφορά στους 2 πόντους. Με το Ρότλ να έχει 3 πόντους όλους από τη γραμμή. Δεν έχει κανένα εύστοχο σου δηλαδή εντός παιδιάς. Και μάλιστα χάνει τη δεύτερη βολή, κερδίζει όμως την μπάλα από, από το διώξιμο του Κάρλας. Ο Μπράντοβιτς για 3, άστοχος, μάχη από τον Χούφμαν, τον Κάρλας και τελικά το Φασούλα που έβγαλε την μπάλα για το River. Τελειώνει το ημίχρονο. Ο Ρίβερς προτίμησε να σουτάρει ο ίδιος. 31-29 λοιπόν είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός που πάλεψε στο πρώτο μέρος απέναντι στην Άλμπα στο μεγαλύτερο διάστημα είχε το προβάδισμα, έδειχνε να ελέγχει αυτό τη ροή του παιχνιδιού. Οι Γερμανοί όμως βρίσκοντας κάποιες λύσεις από τη γραμμή των 6-25, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει εύστοχο τρίποντο στο παιχνίδι. Αντίθετα, η Άλμπα έχει βρει 3 φορές τον στόχο από τα 6-25 με τον ίδιο παίκτη, τον Αμερικανό, τον Γουέντελ Αλέξης, που με 13 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Οι Γερμανοί λοιπόν προηγούνται με μικρή διαφορά, 2 πόντων, 31-29. Για τον Ολυμπιακό έχει πέτυχει 15 πόντους στο Τάρλας στο πρώτο μέρος, που όμως δεν έχει ιδιαίτερα σημαντική συμπαράσταση από τους συμπαίκτες του. 6 πόντους έχει πετύχει ο Άντερσον, από ένα καλάθι ο Σιγάλας και ο Νάκης και 4 πόντους ο Ρίβερς. Όλα τα υπόλοιπα καλάθια του Ολυμπιακού σημειώθηκαν in the paint, όπως λένε οι Αμερικάνοι, μέσα στη ρακέτα δηλαδή. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Γερμανοί έχουν βασικό επιθετικό τους άξονα τον Αλέξης με τα 3 στα 3 τρίποντα και τους 13 συνολικά πόντους. Και αρκετά μακριά από αυτόν τον Ομπράντοβιτς με 5 πόντους που είναι σε κακή μέρα. 5 πόντους έχει σημειώσει ακόμη ο Αριφάμπου, που έδωσε λύσεις από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Χρησιμοποιήθηκε για 7,5 περίπου λεπτά. Ολυμπιακός με τα γνωστά προβλήματα. Είχε το Φασούλα στην ομάδα του μόνο για 7 λεπτά στο πρώτο μέρος και για 6,5 τον Άκης, και οι δύο αγωνίζονται με προβλήματα. Ο Παπα-Νικολάου είναι εκτός δεκάδας. Ο Πακατιάς επίσης έχει έρθει εδώ στο Βερολίνο, αλλά κάθεται με πολιτικά στον πάγκο. Εδώ βλέπετε ένα πλάνο από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Και εδώ ο διαιτητής, από τον οποίο έχουν παράπονα και δικαιολογημένα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο Ιβκοβιτς τα λέει στην άλλη πλευρά, μπροστά στη γραμματεία δηλαδή με τον Ζιφ. Και προφανώς του κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τον παρτενέρ του, τον Μπρούνο Γκασπερίνι, τον Γάλλο, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει πάει καλά στο πρώτο μέρος, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα στηρίγματά του για την ελληνική ομάδα. Ο Γάλλος θυμήθηκε ελάχιστες φορές να στηρίξει, όλες στήριξε υπέρ της Άλμπα και μάλλον θα έπρεπε να προσέξει να κάνει τη δουλειά του καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για την έναρξη της επανάληψης. Ο Ρίβερς μαζί με τον Φέλ που θα πηδήσει το τζάμπολ με τον Χούπμαν, τον Τάρλατ, τον Σιγάλα και τον Άντερσον στην μετάδα του Ολυμπιακού. Χάρνης, Αλέξης, ο Ρόντλ, ο Μπράντοβιτς και ο Χούπμαν που κέρδισε το τζάμπολ για την Άλμπα. Οι ίδιες πεντάδες δηλαδή και από τους δύο προπονητές. Μαθές που είχαν αρχίσει στον αγώνα. 31-29 και να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο σκορ. Αν ο Τάρλας βρει κάποιο συμπαραστάτη στην επίθεση, θα τα πάει πολύ καλύτερα. Η άμυνά του δεν τα κατάφερε καθόλου άσχημα στο πρώτο ημίχρονο και αν είχε αποφύγει και κάποια λάθη, θα είχε δεχθεί και λιγότερους από τους 31 πόντους που δέχτηκε. Σιγάλα. Ολυμπιακός που βέβαια είναι στην πρώτη θέση του ομίλου μετά το τέλος του πρώτου γύρου με 9 βαθμούς μαζί με την Team System, αλλά με καλύτερη διαφορά και νίκη στο μεταξύ του παιχνίδι. Εκπληκτική φάση με την backdoor πάσα του Άντερσον και το κάρφωμα του Βέλ. Ο Βέλ που πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι.
Αλλά σημαντικό στοιχείο που πρέπει να καταλογιστεί υπέρ του Γερμανού σέντερ του Ολυμπιακού, ότι κράτησε τον Χούφμαν στο 0. Θα λέει κανείς ότι αλληλοξυπηρετερώθηκαν. Άντερσον, καλάθι και φάουλ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν το πρώτο σφύριγμα του Γκασπερίνη υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο Άντερσον έκανε το σκορ 31-33 και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ο Ολυμπιακός με ένα 4-0 στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους, που μπορεί μάλιστα να εξελιχθεί και σε 5-0, παίρνει το προβάδισμα. Όχι, ο Αλέξης έβγαλε την μπάλα κανονικά πάντως, πάνω από το στεφάνι, μετά την βολή του Άντερσον. 31-33 για τον Ολυμπιακό. Χάρνης. Ο Σιγάλας και τώρα ο Μπράντοβιτς με τον Άντερσον κολλημένο πάνω του. Αλέξης. Φάουλ του Βέλ πάνω στο Χούφμαν και στο τρίτο φάουλ για τον Γερμανό σέντερ του Ολυμπιακού. Θα θυμίσουμε ότι το πρόβλημα με τα φάουλ αντιμετωπίζουν ακόμα ο Σιγάλας και ο Άντερσον που έχουν 3 από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ 2 έχουν τόσο ο Φασούλας όσο ο Τόμιτς και ο Ρίβερ. Από πλευράς του Σάλμπα μόνο ο Μπράντοβιτς έχει χρεωθεί με 3 φάουλ στο πρώτο μέρος. Νέο καλάθι 3 πόντων από τον Αλέξης που συνεχίζει με 4-4 τα 6-25. Ο μεγάλος πονοκέφαλος βέβαια για τον Ιβκοβιτς και πάλι το προβάδισμα στην Άλμπα με 34-33. Τάρλας γυρίζει με δύναμη, αλλοιώνει ο Χούφμαν που κερδίζει το rebound. Χάρνης. Ο Μπράντοβιτς. Ο Τάρλας έχει κάποιο πρόβλημα πάντως να ακολουθήσει στον γρήγορο ρυθμό των Αλέξης. Ο Αμερικανός κινείται πολύ πιο γρήγορα στην περιφέρεια. Εκπληκτική ενέργεια του ο Μπράντοβιτς που καταλήγει σε κάρφωμα. Το σκορ 36-33, το προβάδισμα με 3 πόντους για την Άλμπα. Δείτε και πάλι το εντυπωσιακό καλάθι μπροστά στο Βέλ. Που βέβαια εκεί καλά έκανε και δεν σηκώθηκε, απέστηκε το τέταρτο φάουλ. Η απάντηση όμως από το Rivers με το πρώτο καλάθι 3 πόντων του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που είχε στο πρώτο ημίχρονο 0 στα 3 τρίποτα. Ο Rivers όμως δεν είχε στάρει τα 6-25, το δοκίμασε τώρα για πρώτη φορά και δικαιώθηκε για την επιλογή του. 36 όλα. Ρόντλ για τον Αλέξης. Δεν θα προλάβει. Κλέβει ο Φέλτ το γύρισμά του. Χάνει ο Άντερσον. Περιμένος Αμερικανός. Ο Μπράντοβιτς πηγαίνει σε νέα ατομική ενέργεια. Χάνει το σουτ αλλά παίρνει το φάουλ από τον Τάρλατ. Πρώτο φάουλ για τον Τράγκαν Τάρλατ στο παιχνίδι. Τάρλατ που έκανε καλή συντήρηση στο πρώτο μέρος. Απέφυγε τα φάουλ. Τώρα πάντως δίνει την θέση του στον Άκη, χαμηλώνει πολύ το σχήμα του Ιβκοβιτς, κρατώντας μόνο το Βέλκ ουσιαστικά ψηλό με στην πεντάδα και παίζοντας με 4 περιφερειακούς, τον Ρίβερς, τον Άκη, τον Σιγάλα και τον Άντερσον. Θα δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει. ...38-36 με τις δύο βολές από τον Σάσα Μπράντοβιτς που φτάνει τους 9 από τους. Defense, defense φωνάζουν οι Γερμανοί στην εξέδρα κατά τα πρότυπα του NBA. Σιγάλας αστόχησε στο τρίποντο. Ο Rivers κυνηγάει τον Ομπράντοβιτς. Ο Αλέξης αποδέχτη τις πανέξυπνες ασίστ από τον Γιουγκοσλάβο. 40-36 με τον Αλέξης να φτάνει τους 18 πόντους. Δείτε εδώ πώς. Τον Αλέξης που με το νέο σχήμα του Ολυμπιακού θα αναλάβει ο Σιγάλας από τη φάνη και βέβαια στην προηγούμενη φάση είχαμε πλησιασμό και δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε καθαρά. Ο Αλέξης που είναι πάνω στον Άντερσον. Ο Βέλπ. Ο Βέλπ έβαλε το χέρι του ο Ρόντλ και κλέβει. Ο Αλέξης με τον Ομπράντοβιτς. Προϋποθέσεις εχνιδιασμού για την Άλμπα. Ρόντλ διπλή προσποίηση και εύκολο καλάθι. Η Άλμπα βγάζει το δεύτερο συνεχόμενο εχνιδιασμό και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τον Ιβκοβιτς που χαμήλωσε το σχήμα για να μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι στην περιφέρεια αλλά να που δύο απανωτά λάθη. Πέραν το σκορ στο 42-36. Ο Rivers θα στοχεί, κερδίζει όμως επιθετικό rebound και πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Κόπηκε η μπάλα, είναι για τον Ολυμπιακό. Χωρίς φάουλ όμως όπως δείχνωσε. Ενώ ο Τούσαν Ιβκοβιτς καλεί εσπευσμένα στο πρώτο time out του δευτέρου μέρους με το σκορ 42-36 για την Άλμπα. Just looking. Ο
Όσο οι άλλοι σας μιλάνε για κύρος, ασφάλεια και εξοπλισμό, εμείς θα αφήνουμε σε εσάς τις συγκρίσεις. Citroën Xantia. Με full standard εξοπλισμό που ικανοποιεί και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τώρα, με δώρο το δερμάτινο σαλόνι αξίας 700.000 δραχμών. Citroën Xantia. Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στην πιο πολυτελή του στιγμή. Και με χρηματοδότηση πρόκληση. Και πάλι στο Βερολίνο και πάλι στην Max Bellinghalle, όπου το time out ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Προηγείται η Alba 42-36 του Ολυμπιακού. Εδώ βλέπετε το τελευταίο καλάθι του Ρότλ με την προσποίηση των Άντερσον. Εύκολο το καλάθι για τον διεθνή Γερμανό γκάρ, το Χένρικ Ρότλ, που έχει ύψος 2 μέτρα. Ρίβερς για τον Άκης. Το παιχνίδι Φασούλας και Τάρλατς από τον Ίβκοβιτς μετά το time-out, και ο Σιγάλας σε ένα γρήγορο καλάθι με προσωπική ενέργεια φτάνει τους 4 πόντους, μόλις το δεύτερο καλάθι του Σιγάλας στον αγώνα. Το σκορ 42-38, 15-52 για το τέλος του αγώνα. Ο Ρότλ με αντίπαλο του Σιγάλας, τον Αλέξης πάλι ο Τάρλατς. Ο Νάκης έχει αναλάβει το χάρνις, ο Ρίβερς τον Ρότλ που κάνει εδώ αντικανονικό screen. Σαφώς και είναι επιθετικό φάουλ και έχει δίκιο ο Ζήκ, θα στραβάει τα μαλλιά το Ρότλ. Αν δείξει το replay η γερμανική τηλεόραση θα διαπιστώσετε ότι επόδισε αντικανονικά. Δείτε εδώ η προσπάθεια του Ρίβερς να παίξει άμυνα και να βγει πάνω στον Ομπράντοβιτς. Σαφώς και είναι φάουλ επιθετικό από το Ρότλ. Οι Γερμανοί δεν το έχουν καταλάβει και αποδοκιμάζουν στην εξέδρα, αλλά πρόβλημά τους. 42-38, 15-30 για το τέλος. Ρίβερς. Και φάουλ του Χάρνης πάνω στον Άκη. Εδώ ο Χένι Χάρνης με μηδαμινή επιθετική προσφορά, μόλις ένα πόντο. Ο Χάρνης που ήταν δεύτερο σκόρερ στον πρώτο γύρο, στον αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μετά τους 20 του Φούπαν είχε πετύχει αυτός 11. Στη νίκη παραλαμβάνουμε τη Σάλμπα με 66-64. Τάρλατς στη ραβέρσα θα νικήσει το Χούμαν κατά κράτος. Ο Τάρλατς στο πρώτο του καλάθι στην επανάληψη φτάνει τους 17 πόντους και το σκορ 42-40. Ολυμπιακός και πάλι σε απόσταση αναπνοής. 15-4 για το τέλος του αγώνα. Ρότλ. Φάουλ του Νάκης τώρα πάνω στον Χάρνη στην προσπάθειά του να βγει μπροστά. Ενώ όπως με πληροφορεί ο συνάδελφος ο Λευτέρης Αρελάκος μεταδίδει τον αγώνα για το ελληνικό ραδιόφωνο, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Τίκιν σε νεκρό χρόνο νίκησε με 76-74 την Ολύμπια στη Λουμπιάννα. Πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπετε την τελευταία προσπάθεια του Φούπαν. Το 42-40 παραμένει. Θα δούμε λοιπόν αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πετύχει σήμερα τη δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας στην Γυρολίκα. Φάουλ του Σιγάλα. Κοιτάξτε εδώ και πάλι. Νομίζω ότι είχε και κάποια δόση φαντασίας στο στήριγμα του Ζήχα αυτή τη φορά για επιθετικό στο Σιγάλα. Γιώργος Σιγάλα φάνηκε να είναι ήδη στον αέρα όταν έσπευσε να βάλει τον ώμο του κάτω από το σώμα του Σιγάλα ο Μπράντοβιτς. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα δύσκολο στήριγμα. Ό,τι και αν φύριζε ο διαιτητής, θα υπήρχαν παράπονα ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. 42-40. Ρότλ για τον Ομπράντοβιτς. Και φάουλ επιθετικό του Χούπαν τώρα. Διαιτησία προσπαθεί αν μη τι άλλο να τα μοιράσει. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνουμε στο πρώτο μέρος, ήταν ο Σύπαρον ο Γάλλος, ο Μπρούνο Καφερίν. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο παίρνει και αυτό τα στηρίγματα που πρέπει. 14-20 ακόμη, 42-40. Έχουμε κολλήσει εδώ και 1,5 λεπτό σε αυτό το σκορ. Σουτ από τον Άντερσον, καλάθι τριών πόντων και να που ο Αμερικανός δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Πρώτο τρίποντο του Άντερσον στο παιχνίδι. Ο Αμερικανός στους 11 πόντους, αν αυτός και ο Ρίβερς βοηθήσουν τον Τάρλα στην περιφέρεια, ο Ολυμπιακός έχει πολλές ελπίδες να φύγει νικητής από την Max Smelling Halle. Αλέξης,
Παίρνει την εσωτερική και βγάζει στο Χάρνης. Παραλίγο το λάθος, στο Μπράντοβιτς. Ακάλυτος ο Ρότης. Ακάλυτος ο Ρότης, ευτυχώς άστοχος στο ριμπάουν ο Νάκης, με πολύ καιρό άλμα. Και τώρα ο Άντερσον. Ο Τάρλατς θέλει να πάρει θέση, ο Άντερσον του έκανε νόημα να φύγει, να του αδειάσει το χώρο. Παίρνει την εσωτερική ο Αμερικανός, νικάει το Ρότη και δικαιώνεται για αυτό που ζήτησε από το συμπαίκτη του. Για την κίνηση που είδατε δηλαδή λίγο πιο πριν, ο Τάρλατς πήρε μαζί του τον Χούπμαν και άρχισε πολύ να βγει ο τελευταίος να δώσει βοήθεια στο Ρότη που δέχτηκε το καλάθι. Προσπάθεια για τρίποντα, το Χάρνης άστοχο. Τάρλα στο rebound και είναι ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά. 13 και 3 για το τέλος. 42-45 για την ελληνική ομάδα. Άντερσον έξω για τον Άκητ. Τελείως ακάλυπτος για 3. Μάχε το Άντερσον για το follow. Κερδίζει τελικά ο Χούμαν το rebound. Ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς για τον Χάρνης. Πάλι ο Μπράντοβιτς. Το σούτ από τα 6-25. Καλά φιτριών πόντων για την Άλμπα. Το σκορ 45-45. Στα ίσια το παιχνίδι και βλέπετε πάνω το χρόνο. 12 και 20 για να τελειώσει ο αγώνας. Που είναι συναρπαστικό στην εξέλιξή του. Καθώς καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Νάκης θα απαντήσει με πολύ ωραία ατομική ενέργεια. 45-47. Και πάλι ο Νάκητς, γερό πάτημα στο κέντρο της ρακέτας και το καλάθι μπροστά στο Χούπαν. Ακριβώς 12 λεπτά για το τέλος. Επιθετικό φάουλ του Ρόντλ. Σωστό το στήριγμα του Ζήχη, μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Άντερσον στήθηκε και περίμενε τον αντίπαλό του. Και πάλι εδώ το επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ρόντλ στον Άντερσον. Το 45-47 θα παραμείνει. Και για όσους φίλους συνδρομητές δεν άκουσαν αυτό που είπαμε πιο πριν, με καλάθι σε νεκρόχρονο του Ντίκινς, νίκησε 74-76 την Ολύμπια στη Λουμπλιάνο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που την ερχόμενη εβδομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, υποδέχεται την Μπαρσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανό από το Super Sport, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τετάρτη. Νάκητς, γερό πάτημα, νέο καλάθι από τον Φράνκο Νάκητς που δίνει και αυτός λύση, 45-49. Και πάλι πολύ ωραία πάσα από τον Άντερσον. Ο Νάκης με δύναμη θα νικήσει τον Οσδούρκ. Με 6 δικούς του πόντους το σκορ γίνεται 49-45. Οι τέσσερις οι τελευταίοι του Ολυμπιακού συνεχόμενοι. Ο Μπράντοβιτς. Φάουλ του Άντερσον στον Αλέξης. Διαμαρτύρεται ο Αμερικανός που υποπίπτει στο τέταρτο του φάουλ. 4 φάουλ να θυμίσουμε και ο Σιγάλας, ο οποίος βέβαια κάθεται στον πάγκο. 3 φάουλ ο Βέλπ που επίσης δεν αγωνίζεται αυτή την ώρα. 2 φάουλ από τον Φασούλα. Εδώ και πάλι το φάουλ που χρεώθηκε στον Άντερσον, επαναλαμβάνουμε, το τέταρτο του Αμερικανού. Ο Μπράντοβιτς. Τέφυγε από το River, στη πάσα στον Οστούρκ που μάλλον χάζευε. Λάγια λοιπόν για τον Ολυμπιακό, θα επαναφέρει ο River, ενώ ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ζήτησε σπεσμένα time out βλέποντας την ομάδα του 11 και 6 πριν το τέλος να κάνει με 4 πόντους 45-49 και η μπάλα να είναι στον Ολυμπιακό. Όταν η Inter American σχεδιάζει κάτι νέο, τότε είναι μεγάλο νέο. Επενδυτικό πρόγραμμα αξία ζωής. Ένα πρόγραμμα τόσο εύπλαστο που το κάνετε ό,τι θέλετε. Αποταμιευτικό, για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε. Ασφαλιστικό, για τις ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζεστε. Και βέβαια, επενδυτικό, για να μπορείτε να γίνετε επενδυτής ακόμη και με ελάχιστα χρήματα ετησίως.
Αξία ζωής. Εύπλαστο κι όμως τόσο ισχυρό για να δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Interamerican. Η μεγάλη ασφάλεια. Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι, σας ζωντανή μετάδοση από το Βερολίνο. Άλφα 45, Ολυμπιακός 49. Θυμίζουμε λίγο πιο πριν ο Παναθηναϊκός νίκησε την Ολύμπια 76-74. Ακόμη για τον τρίτο όμιλο γίνεται σήμερα το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με την Κροάτια. Όπως που μαζί μάλλον με το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι οι τρεις αγώνες που διεξάγονται για την έκτη αγωνιστική της Euroleague σήμερα. Άντερσον, μακριά για το Rivers. Ο Rivers για τρεις, άστοχος, το rebound από το Χάρνι. Ολυμπιακός που χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή. Ο Στουρκ. Το φάουλ που κέρδισε ο Άρικ Πάπου και που είναι το πέμπτο από τον Γουίλι Άντερσον. Μια σημαντική σίγουρα απώλεια η έξοδος του Αμερικανού που φεύγει με 13 πόντους και ένα τρίποδο. Από τους οποίους μάλιστα τους 7 είχε προλάβει να τους πετύχει στα 9,5 λεπτά της επανάλυσης. Σαφώς όμως έκανε το φάουλ, κατεβάζοντας αντικανονικά το χέρι του πάνω στον Στέφεν Αρικβάμπου. Αρικβάμπου που θα πάει στη γραμμή. Ο Άντερσον λοιπόν αποβάλλεται στο 29-30 του αγώνα με 5ο φάουλ. Η θέση του πήρε ο Νάσος Γαλακτερός που μπαίνει για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Αρικβάμπου έχασε την πρώτη βολή. Στη δεύτερη όμως είναι εύστοχος παρά την προσπάθεια του Φασούλα να διώξει την μπάλα το καλάθι. 46-49. Rivers. Με τον Ομπράντοβιτς πάντα μπροστά του. Ο Φασούλας δίνει το screen ψηλά πάνω στον Οστούρκ. Ο Rivers όμως δεν βρήκε χώρο για να ξεφύγει. Γαλακτερός με αντίπαλο τον Αλέξη. Ο Νάκης με το Χάρνις πάντα πάνω του. Φασούλας χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από το Ζή. Το τρίτο φάουλ από τον... Όχι, δεν είναι τελικά φάουλ. Χρέωσε 3 δευτερόλεπτα το Φασούλα μέσα στη ρακέτα. Φασούλας που πάντως σπρώχθηκε αντικανονικά από τον Οστούρκ που το περιόριζε, τον κράτησε σχεδόν ακίνητο. Τα χέρια του ήταν δεμένα, ο Ζήχ επινόησε τα 3 δευτερόλεπτα. Θα ήταν σαφώς πιο δίκιο αν έδινε ή επιθετικό ή αμυντικό φάουλ. Αρικ Πάμπο αστοχή, κέρδισε όμως το rebound. Ο Μπράντοβιτς για 3. Νέο αστοχο σουτ. Μάχη του Τάρλατ που κερδίζει. Ο Μπράντοβιτς παίρνει και την μπάλα και το φάουλ από το Rivers. Το τρίτο φάουλ από τον David Rivers και ταυτόχρονα 7ο ομαδικό του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Είδατε εδώ και πάλι πως ο Αμερικανός playmaker υπέπεσε στην παράβαση. Η μπάλα θα παιχθεί από πλάγια με τον Kenny Harney. Αρικ Πάμπου για τον Οστούρκ. Harney για τον Αρικ Πάμπου. Προσποιήσει στο Φασούλα, στοχή. Για το rebound γίνεται μεγάλη μάχη, παραλίγο η μπάλα να καταλήξει από σπόντα μπορούμε να πούμε στο καλάθι της ελληνικής ομάδας, τελικά στα χέρια του Rivers. 9-20 για να τελειώσει ο αγώνας, 46-49, ο Ολυμπιακός προηγείται με 3. Γαλακτερός. Ο Ολυμπιακός που έχει χάσει όμως 3 συνεχόμενες επιθέσεις και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα συνεχή λάθη των Γερμανών. Ο Μπράντοβιτς κάνει φάουλ στο Rivers. Τέταρτο φάουλ για τον Σάσα Ομπράντοβιτς και έκτο ματικό για την ομάδα του. Για την Άλμπα. Εδώ ο Ομπράντοβιτς που δεν έχει και... δεν είχε μάλλον και ιδιαίτερα καλή απόδοση στο πρώτο μέρος, στην επανάληψη. Έχει πετύχει 7 από τους 12 πόντους που έχει συνολικά. 9 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Στο Rivers. Rivers θα πατήσει με δύναμη το σουτ. Μάχε το Φασούλα, ο Στουρκ κερδίζει όμως το rebound. Ο Μπράντοβιτς. Αλέξης και πάλι ο Μπράντοβιτς. Τον Αμερικανό, τον Αλέξης που αλλάζει και πάλι με τον Γιουγκοσλάβο. Βγαίνει ο Αρικβάμπου στην κορφή, ο Χάρνις τώρα. Ο Μπράντοβιτς. Ακόμη 9 δευτερόλεπτα για την Άλμπα. Αρικπάπου στον Στουρκ. Έβαλε το χέρι του ο Rivers, περνάει ο χρόνος, 3 δευτερόλεπτα, Χάρνις είδε το χρόνο, σουτάρει για 3, άστοχος το rebound από τον Τάρλατ, που τραβάει με πολύ δύναμη την μπάλα από τα χέρια του Αρικβάμπου.
Μπάρλας που με 17 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και δεύτερος του αγώνα πίσω από τον Αλέξης που έχει 18. Νέο λάθος όμως από την ελληνική ομάδα. Την μπάλα θα παιχθεί από την τελική γραμμή για την Άλμπα. Παραλαμβάνουμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει ψυχραιμία, καλές επιλογές στην επίθεση. Στην άμυνα οι παίκτες τα καταφέρουν αρκετά καλά, κρατούν μακριά από το καλάθι τους Γερμανούς. Ο Ολυμπιακός όμως έχει επιθετικά κολλήσει στο 49, έχοντας χάσει 5 συνεχόμενες επιθέσεις. Και μάλιστα χωρίς να εκδηλώσει κάποιο σουτ και στις 5, μία φορά στηρίχθηκαν 3 δευτερόλεπτα στο Φασούλα, τώρα πιο πριν είχαμε το λάθος. Και όλα αυτά ενώ θέλουμε 7:52 για το τέλος του αγώνα. Ο Πέσης που γύρισε στο παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς. Μπράντοβιτς κόλλησε μόνος του, κράτησε όμως την μπάλα, η πάσα του δύσκολη για τον Αρικπάμπου. Το σούτ αλλοιώθηκε από το Φασούλα, το rebound για ακόμη μια φορά ο Τάρλας. Ρίβερς. Φασούλας και Νάκης έχουν φύγει μπροστά, προτίμησε όμως τον Τόμιτς ο Ρίβερς. Τόμιτς που πήρε τη θέση του Γαλακτερού λίγο πιο πριν. Το φάουλ του Αρικπάμπου στον Ντράγκαν Τάρλας. Φτάνει τα 7 ομαδικά και η Άλβα. Τόσο έχει και ο Ολυμπιακός. Και οι δύο ομάδες λοιπόν από το επόμενο φάουλ έχουν δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Ενώ παρά τα 4 του φάουλ, ο Ίβκοβιτς αυτό το κρίσιμο σημείο του αγώνα ρίχνει το σιγάλα στο γήπεδο στη θέση του Ρίβερ. Διατηρεί δηλαδή τον Τόμιτς playmaker στην ομάδα του. Ψάχνοντας προφανώς για πιο κοντρόλ ρυθμό. Να εδώ ο Τόμιτς. Τάρλας που κοιτάξτε πόσο μακριά βγήκε για να πάρει την μπάλα. Νάκης. Ο Σιγάλας με αντίπαλο το Ρόντλ. Σιγάλας βρήκε το κενό, την πάσα του για το Φασούλα έκοψαν οι Γερμανοί. Έβαλε το χέρι του ο Πέσιτς. 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμη 8 για αυτή την επίθεση. Κάνει την μπάλα ο Σιγάλας. Πλάγια για την Άλμπα. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ο Ολυμπιακός κολλημένος, 49 πόντους, έκτη χαμένη επίθεση συνεχόμενη. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά πάει στράφη πολύ καλή άμυνα των Ερυθρολέφων στα τελευταία λεπτά που κρατάει καλά τους Γερμανούς. Αλέξης για 3, το πρώτο του άστοχο τρίποντο στο παιχνίδι. Ριμπάουντ από τον Τάρλας και Τόμιτς τώρα. Το πρώτο άστοχο μετά από 4 εύστοχες σερί προσπάθειες του Αμερικανού στον αγώνα. Τόμιτς. Και να δούμε αν θα ξεκολλήσει επιτέλους από το 49 Ολυμπιακός. Νάκης, off balance shoot, δύσκολο. Κακές προϋποθέσεις, μπερδεύεται όμως ο Άρικ Μπάμπου με τον Πέσης που έφυγε πιο γρήγορα και δεν περίμενε την πάσα. Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Παραλαμβάνουμε, χρειάζεται καλύτερες επιθετικές επιλογές η ελληνική ομάδα που δείχνει ότι έχει βέβαια τη δυνατότητα να κερδίσει μέσα στο Βερολίνο. Να κάνει ένα ακόμη θετικό βήμα, παίρνοντας την 5η νίκη σε 6 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός που έτσι κι αλλιώς φέτος έχει τηθεί όλες και όλες 2 φορές σε 13 αγώνες που έχει δώσει επίσημους. Έχει 6 νίκες στο πρωτάθλημα και έχει χάσει μόνο μια φορά από τον Παναθηναϊκό στις 6 Οκτωβρίου με 79-64. Μία νίκη στο κύπελλο επί του Άρη, 4 νίκες στην Ευρώπη έχοντας χάσει από τη σημερινή του αντίπαλο την Άλμπα. Το τρίποντο του Σιγάλα. Η καλύτερη ένεση από τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων. Που φτάνει τους 7 πόντους και κάνει το σκορ 52-46. Ο Ολυμπιακός ξεκολλάει από το καταραμένο 49 και παίρνει διαφορά 6 πόντων. Ρόντλ. Με το Σιγάλα που έχει 4 φάουλ. Λάθος του Άρικ Μπάμπου. Λάθος του Άρικ Μπάμπου που χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Από την καλή άμυνα του Τάρλατς, νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Δείτε εδώ. Άρικ Μπάμπου μέσα από τα χέρια του. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. 5:36 για το τέλος. 46-52. Είναι ευκαιρία τώρα να φύγει ο Ολυμπιακός κι άλλο μπροστά. Ρίβερς. Τόμιτς. Τόμιτς. Κάνει την μπάλα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι χρειάζεται προσοχή. Ο Ρόντλ έχει ευκαιρία για ευνηδιασμό και δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Θα ξεκολλήσει και η Άλμπα λοιπόν από το δικό της καταραμένο νούμερο, το 46, με το lay-up που βλέπετε εδώ από τον Χένικ Ρόντλ που φτάνει τους 7 πόντους. 48-52 και το τέρμι συνεχίζεται 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος.
ο Τόμιτ. Με αντίπαλο τον Στάσο Αμπράντοβιτ. Μπράντοβιτ, πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη Γιουγκοσλαβία. Ενώ ο Φασούλας χρεώνεται επιθετικό φάουλ πάνω στον Οστούρ. Το τρίτο φάουλ για τον Παναγιώτη Φασούλα. Ήταν το 8ο ομαδικό του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν είχε η Άλμπα κατοχή της μπάλας, έτσι δεν έχει βολές. Εδώ είναι ο Φασούλας. Έχουν όμως οι Γερμανοί νέα επίθεση, ενώ έχουν μειώσει ήδη στους 4 πόντους. Φασούλας θα φύγει από το παιχνίδι, δίνοντας τη θέση του στον Κρίστιαν Βέλτ, που επανέρχεται με 3 φάουλ και αυτός. Αλλά πλέον αυτά έχουν λίγη σημασία, τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν. Το φάουλ αυτή τη φορά είναι επιθετικό του Ρόντλ στον Γιώργο Σιγάλα. Και ο Σιγάλας θα πάει στην πλάγια παραφορά. Ο Ρόντ λοιπόν γίνεται ο πρώτος παίκτης που φεύγει με 5 φάουλ από την Άλμπα. Αναλαμβάνουμε ότι έχει αποβληθεί από το 29 και 30 ο Άντερσον με 5 φάουλ. Τάρλας γυρίζει, χάνει την ευκαιρία να πετύχει τον γκολ φάουλ. Έχει πάρει όμως το δικαίωμα για 2 βολές από τον Αστούρκ που βλέπετε εδώ. Όχι. Τελικά το φάουλ έχει γίνει κάτω. Δεν ξέρω βέβαια τι θα σφύριζαν οι διαιτές αν έπαιρνε το καλάθι. Πάντως το φάουλ προηγήθηκε. Και να είχε φτωχή στο Τάρλατ δηλαδή, δεν θα μέτραγε το καλάθι. Ο Τάρλατ που έχει μεν 17 πόντους, αλλά στις ελεύθερες βολές έχει μία στις 3. Τάρλατ που σήκωσε τον Ολυμπιακό στην πλάτη του στο πρώτο ημίχρονο, όταν και πέτυχε τους 15 από τους 18 τώρα πόντους του. Στην επανάληψη έχει 3. Καθώς βέβαια η άμυνα της Άλμπα έχει κλείσει επάνω του. Ο Πέσης σίγουρα βλέποντας τη στατιστική του πρώτου ημιχρόνου διέγνωσε το βασικό πρόβλημα της ομάδας του. Το σκορ είναι 53-48. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5. Αλέξης ακάλυπτος. Ευτυχώς άστοχος. Αλλά ο Μπράντοβιτς παίρνει το επιθετικό rebound. Βγάζει για τον Οστούρ. Θέλει να καρφώσει. Ο Τάρλας έβαλε το χέρι του. Το φάουλ από τον σέντερ του Ολυμπιακού. Μόλις το δεύτερό του στον αγώνα. Εδώ και πάλι Τάρλατς έβαλε σωστά το χέρι του στην μπάλα, αλλά με το σώμα έχει κάνει φάουλ στον Γερμανό με την τουρκική καταγωγή, τον Τεομάνο Τουρκ, που εκτελεί τις βολές. 49-53. Ο Τουρκ έχει 5 πόντους. Αυτός ήταν ο πρώτος στο δεύτερο μέρος. Και δικαίωμα βέβαια για την δεύτερη βολή. Ευτυχή και πάλι στα 50-53. Ζητάει και τη βοήθεια του κοινού ο Στουρκ, βλέποντας την ομάδα του να πλησιάζει στους 3 πόντους. Θέλουμε ακόμη 3-50 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ένα, θα το ξαναπούμε, συγκλονιστικό στην εξέλιξη του παιχνίδιου, όπου καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει μεγάλη διαφορά. Θα σιγουρέψει τη νίκη και όλα δείχνουν ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Για να δούμε. Βέλτ. Πολύ ωραία κίνηση. Ξεφεύγει το Αλέξης και πετυχαίνει το καλάθι. Είναι η λύση από τον Γερμανό σέντερ, που έχει 4 πόντους και έχει κάνει το σκορ 50-55. Μάρνης για 3. Ακάλυπτος. Το rebound από τον Τάρλατ. Ο Σιγάλας και πάει για βοήθεια πάνω στον Ομπράντοβιτς και ο Χάρνης ήταν μόνος του, αλλά ευτυχώς αστόχησε. 3-8. Ρίβερ. Ο Σιγάλας με τον Τόμιτς. Ο Ίβκοβιτς παίζει πάντα με τους δύο playmaker, Τόμιτς και Ρίβερς μαζί, θέλοντας καλή κυκλοφορία. Σιγάλας προσπάθεια να περάσει κοντά στο καλάθι στον Τάρλατ, σώσει ο Βέλ. Ακόμη 3 δευτερόλεπτα, πολύ μακρινό το σου τριοπόδων, αλλά δεν είχε και άλλη λύση ο Σιγάλας. Το χρονόμετρο ήταν κοντά στο 30, μάλλον κοντά στο να μηδενίσει. Μάρνης αστοχή, έχει δικαίωμα για 2 βολές από το φάουλ του Dragan Tarlac, που φτάνει τα 3 προσωπικά. Εδώ ο Χάρνης που είναι απογοητευμένος, για να ξαναδούμε την προσπάθειά του. Όχι, δεν έχει καμία συμμετοχή στη φάση ο Βέλ. Και ορθώς ο Ζήχ έδειξε ότι δεν μετράει η προσπάθεια του Χάρνη.
Ο Βέλ δεν τράβηξε το δίχτυο όπως ζήτησαν οι παίκτες της Άλμπα. 50-55, 2 και 39 ακόμα. Και ο Χάρμις είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Χάρμις που γενικά είναι εκτός αγώνα, έχει μόλις ένα πόντο στο παιχνίδι. Είναι σίγουρα μαζί με τον Χούπμαν που έχει μείνει στο 0. Η μεγάλη απογοήτευση για τον προπονητή. Το επαναλαμβάνουμε, οι δύο παίκτες που με 20 και 11 πόντους στατίστοιχα ήταν οι πρώτοι σκόρερς στον αγώνα του πρώτου γύρου. Όταν οι Γερμανοί νίκησαν με 67-64 τον Ολυμπιακό. Στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτά όμως έχουν γίνει πλέον, είναι παρελθόν. Να δούμε το σημερινό παιχνίδι. Rivers στο φάουλ από τον Πέφιτς. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. 51-55, 2 και 25 ακόμη. Και σίγουρα θα το δούμε πολλές φορές αυτό το σκηνικό από εδώ και πέρα. Με τους παίκτες να στείνονται στη γραμμή. Και πάλι εδώ το φάουλ καθαρό από τον Πέφιτς. Ο Rivers έχει και αυτός 2 στις 4 βολές. Είναι όμως ψύχρεμος στο κρίσιμο σημείο. Και παρότι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει στη γραμμή στο δεύτερο ημίχρονο. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Rivers. Ο Rivers που φτάνει τους 9 πόντους. 51-57, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει με 6. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν υπάρξει ψυχραιμία από πλευράς ελληνικής ομάδας, μάλλον θα πανηγυρίσουμε σήμερα τη δεύτερη ελληνική νίκη στην Euroliga. Στο πλαίσιο βέβαια της έκτης αγωνιστικής. Για να δούμε. Το φάουλ όχι. Και βέβαια δεν έπρεπε να μετρήσει η προσπάθεια του Αλέξης. Ορθότατα διαμαρτύρεται ο Ίβκοβιτς. Το φάουλ έγινε στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Αμερικανού. Οι διαιτητές αδικούν σε αυτό το σημείο τον Ολυμπιακό. Η διαφορά μειώνεται στους 4 και ο Αλέξης έχει τον πόνους για βολή. Έχοντας ήδη 20 πόντους. Τους κάνει 21 και μειώνει σε 54-57. Ένα τρίποντο χωρίζει και τους δυο ομάδες. Rivers. Rivers κάνει την ατομική ενέργεια και παίρνει το φάουλ από το Χούπμαν. Γερμανός Σέντερ υποπίπτει στο τέταρτο προσωπικό του φάουλ και σίγουρα θα έχει και αυτός μεγάλες δυσκολίες πλέον στην άμυνα. Το σκορ 54-57 και οι βολές από τον David Rivers θα εξαιρεστούν μετά το time out. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Η έμπνευση ήρθε από την τέχνη. Προσθέσαμε την τεχνολογία. Δημιουργήσαμε το νέο Opel Vectra. Νέο Opel Vectra. Τέχνη εν κινήσει. Αποκτήστε το σε 30 λεπτά με χρηματοδότηση Opel Bank. Και πάλι μαζί από το Max Melling Halle του Βερολίνου. Οι μαζορέτες εδώ δίνουν το δικό τους χρώμα στην ανάπαυλα λόγω του time out. Και βέβαια Πέσης και Ίβκοβιτς στις δικές τους συμβουλές στους παίκτες τους για το 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα που υπολείπονται. Ο Rivers θα εκτελέσει δύο σημαντικότατες για την εξέλιξη του αγώνα βολές. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 πόντους. Ο Αμερικανός είναι για τρίτη συνεχόμενη φορά εύστοχος από τη γραμμή και κάνει το σκορ 54-58. Και τους δικούς του πόντους υψήφιο νούμερο 10. Δεύτερο ήταν ο Rivers από τις βολές, από τις φωνές, συγγνώμη, 11 η πόντη του και το σκορ 54-59. Ο Μπράντοβιτς, 1-47 ακόμη. Χάρνης. Φάουλ κάτω από το καλάθι του Νάκη. Την προσπάθεια του Ομπράντοβιτς να βγει από τα σκριν, ο Ζή χρεώνει με φάουλ τον Νάκη. Νάκης βέβαια δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ, αλλά από ό,τι βλέπετε μάλλον η μεγαλοπρεπέστατη βουτιά του Ομπράντοβιτς παρέστηρε το Ζή. Έχει όμως σίγουρα πρόβλημα ο Ολυμπιακός από τις πολλές που κέρδισε ο Γιουγκοσλάβος.
και που με την πρώτη μειώνει το σκορ σε 55-59. Και 56-59 τώρα. Με 14 πόντους του Σάσο Αμπράντοβιτς, τους 9 στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμη 1-36 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 πόντους. Και κάθε επίθεση βέβαια τώρα είναι σημαντικότατη για την ελληνική ομάδα. Σιγάλας. Το κοινό, το γερμανικό κοινό ζητάει άμυνα. Ο Ρίβερ στο Βέλπ, ο Ολυμπιακός βέβαια ζητάει καλάθι. Βέλπ που ξεκινάει, η Ραβέρσα στο Χ. Μάχη του Τάρλα, το Ρίβερ. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό, 1 και 10 για το τέλος. Από τα οποία τα 27 δευτερόλεπτα είναι για την ελληνική ομάδα. Και μετά ακολουθούν χωρίς τη διαδικασία με τις συνεχόμενες βολές. Μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Για να δούμε. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχήσει, θα πλησιάσει στη νίκη πολύ. Να δούμε το Ρίβερ. Ο Ρίβερ λύνει το γόρτιο δεσμό. Μετά τις 4 βολές ευστοχή και κάνει το σκορ 61-56. Ο Μπράντοβιτς. Ο Τάρλας κερδίζει, ο Νάκης κρατάει την μπάλα και παίρνει το φάουλ από το Χάρνης. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον το πάνω χέρι, ίσως θα έπρεπε να δοθεί και αθλητικό το φάουλ του Χάρνης που σκόπιμα πήγε και αγκάλιασε τον Νάκης. Ο Μπράντοβιτς εδώ που έκανε την λανθασμένη γρήγορη επίθεση για την Άλμπα λίγο πιο πριν. 42 δευτερόλεπτα, 61-56. Ο Νάκης είναι στη γραμμή για τις βολές και ο Ολυμπιακός κρατάει την νίκη στα χέρια του. Μια νίκη που αν επιτευχθεί θα είναι πραγματικά βάλσαμο για τους ερυθρόλευκους που θα επαναλάβουμε ότι στο δεύτερο γύρο έχουν μόνο την Βελγική Σαρλερουά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και 4 παιχνίδια μακριά από το γήπεδό τους. Με την Team System, την Τσιμπόνα και την Εστουτιάτες στη συνέχεια. Ο Νάκης χάνει δυστυχώς και τις δύο βολές. Το 56-61 παραμένει. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Πέσης. Ψάχνει χώρο γιατί, για τρίποντο όχι, βρήκε όμως το χώρο για διείσδυση, έχει κάνει βήματα ο Πέσης που στηρίζονται αυτή τη φορά από το ΣΥΧ. Ο Ίβκοβιτς ζητάει να πάει μπάλα στο Ρίβερς και καλά κάνει βέβαια, ο Αμερικανός ήταν εύστοχος και στις 4 βολές που εκτέλεσε. Ρίβερς κρατάει την μπάλα, περιμένει το φάουλ που του κάνει ο Χάρνης. Ταυτόχρονα έφαγε και το χρόνο, 24 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγείται με 5 πόντους και ο Ντέιβιντ Ρίβερς καλείται να εκτελέσει δύο βολές που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι όλο το παιχνίδι. Μετά την αστοχία του Νάκης από την γραμμή, αν ο Ρίβερς ευστοχήσει, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη νίκη μέσα στο Βερολίνο. Μια νίκη που θα τον διατηρήσει στην πρώτη θέση εν ώψη του αγώνα του την άλλη εβδομάδα με την Team System στην Πολώνια. Ο Ρίβερς δυστυχώς χάνει την πρώτη βολή, έχει 3 άστοχες συνεχόμενες βολές ο Ολυμπιακός. 56-61 πάντα, ο Αμερικανός αυτοσυγκεντρώνεται και όχι, αστοχή και στη δεύτερη, ο Μπράντοβιτς. Ολυμπιακός αυτό το κρίσιμο σημείο αστόχησε σε 4 βολές. Ο Μπράντοβιτς για τον Πέση. Στάρι για 3. Καλάθι και φάουλ. Ό,τι χειρότερο. 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ο πιτσιρικάς Μάρκο Πέση πάει να γίνει το πρόσωπο του αγώνα για την ομάδα του. Ευστοχία από τα 6-25 μειώνει σε 59-61 και κερδίζει και το φάουλ. Η συνέχεια όμως μετά το time out που κάλεσε ο Ίβκοβιτς. Και πάλι φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport στο Βερολίνο, από όπου το πρώτο συνδρομητικό αθλητικό κανάλι της χώρας σας προσφέρει σε ζωντανή μετάδοση το συγκλονιστικό παιχνίδι της Άλμπα με τον Ολυμπιακό. Το σκορ 61-59 για την ελληνική ομάδα, που όμως έχασε μια χρυσή ευκαιρία μάλιστα δυο φορές με τις βολές που εκτέλεσαν στο 56-61 άστοχα τόσο ο Νάκης τόσο και ο Ρίβερ στη συνέχεια, τις 4 χαμένες βολές. Ο Ολυμπιακός έχασε τη χρυσή ευκαιρία να εξασφαλίσει νωρίτερα την νίκη
Έτσι ήρθε το τρίποντο από τον γιο του προπονητή της Άλμπα, του Σβέτισλαβ Πέσιτς, τον Μάρκο Πέσιτς, τον 20χρονο γκάρ που βλέπετε εδώ, που έχει 0 στις 2 βολές μέχρι τώρα. Το σκορ έχει γίνει 59-61 και έχει δικαίωμα για μία βολή ο Πέσιτς. Τη χάνει ο Αλέξης, όμως βγάζει στον Ομπράντοβιτς. Και οι Γερμανοί έχουν 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή τους για να ισοφαρίσουν ή να δοκιμάσουν και τρίποντο. Το δοκιμάζει ο Αλέξης και περνάει μπροστά με 62-61 η Άλμπα. 3 δευτερόλεπτα, Ρίβερς. 1 δευτερόλεπτο, το σούτ από το Ρίβερς. Το rebound από το Βέλπ, το καλάθι δεν μετράει του Γερμανού. Η Άλμπα αναπάτεχα θα πάρει τη νίκη με 62-61. Βλέπετε το τι γίνεται στο Max Mellinghalle. Ο Αλέξης ρωτάει για να σιγουρευτεί στη γραμματεία ότι δεν μετράει το καλάθι του Βέλπ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού περίλυποι με τον Τούντα, τον Τούσαν Ίπτοβιτς, που δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που είχε αγκαλιάσει την νίκη προηγήθηκε 56-61, ένα λεπτό πριν το τέλος. Πήγε δύο φορές στη γραμμή για να εκτελέσει βολές με τον Άκης και τον Ρίβερς. Τις έχασαν και τις τέσσερις οι παίκτες του. Για να ακολουθήσει ένα τρίποντο του Πέσης, 16-8 πριν τη λήξη, που έκανε το σκορ 59-61. Ο νεαρός κέρδισε και τη συμπληρωματική βολή από το φάουλ που το έκανε ο Νάκης. Η βολή ήταν άστοχη. Το rebound βγήκε όμως από τον Αλέξη στα χέρια του Ομπράντοβιτς. Και ήταν ο Αμερικανός αυτός που συνέχισε το φοβερό σημερινό του σερί. Ο Αλέξης που τελείωσε το παιχνίδι με 5 στα 6 τρίποντα και συνολικά 24 πόντους. Με μια βόμβα έξω από τα 6-25, 4 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή, έκανε δυστυχώς το σκορ 62-61. Ο Πέσιτς πνίγεται στις αγκαλιές των ανθρώπων της Άλμπα. Της Άλμπα που με την νίκη αυτή ανεβαίνει στους 9 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι στους 10. Αύριο θα διεξαχθούν οι αγώνες Εστουτιάντες στην Πόνα και Σαρδερουά την Σίστεμ. Το παιχνίδι πλέον μπαίνει και η Άλμπα στο παιχνίδι για μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου. Δυστυχώς λοιπόν μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λουμπλιάνα επί της Ολύμπια με 76-74, ένα καλάθι του Ντίκιν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να χαρούμε το ίδιο και εδώ στο Βερολίνο από τη δεύτερη ελληνική ομάδα που έπαιξε σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Ο Ολυμπιακός πάνω στο νήμα έχασε τη νίκη. Η έκφραση του Σβέτισλαβ Πέσιτς τα λέει όλα βέβαια. Εμείς πριν κλείσουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πανιόνιο που θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7 το απόγευμα στη Μόσχα της ΣΕΣΕΚΑ. Έναν αγώνα που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανό από το Super Sport, όπως επίσης σε ζωντανή μετάδοση το βράδυ στις 9.30 μπορείτε να δείτε και ένα ακόμη παιχνίδι του πρώτου ομίλου ανάμεσα στη Στεφανέλ Μιλάνο και την τουρκική Ούλκερ. Από το Max Mellinghalle του Βερολίνου θυμίσουμε. Άλμπα Βερολίνο 62, Ολυμπιακός 61, δίνουμε ταχύτατα στους πόντους της ελληνικής ομάδας. 7 από το Σιγάλα με ένα τρίποντο, 13 με ένα τρίποντο τον Άντερσον, 6 από τον Άκης, 18 από τον Τάρλας που σημείωσε τους 15 στο πρώτο ημίχρονο και περιορίστηκε σιτά στην επανάληψη. 4 από τον Βέλτ, 13 με ένα τρίποντο από τον Ρίβερς. Ο Ολυμπιακός που από το 29-30 έπαιξε χωρίς τον Γουίλι Άντερσον, τον Αμερικανό που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Για τους νικητές ο Ρόντλ σημείωσε 7 πόντους, 14 με ένα τρίποντο ο Μπράντοβιτς, 3 ο Πέσιτς, ένα τρίποντο Λοχιόλου, αλλά σε τόσο κρίσιμο σημείο, 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 6 ο Ζούρκ, 6 ο Αρικ Πάμπου, 24 ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αμερικανός Γουέντελ Αλέξης, ο 32χρονος και ύψους 2 και 4 forward,